Ωραία Κοιμωμένη. Επεισόδιο 14. Στρατός του Ράκαλ. Τι συμβαίνει, Σλάγκαρτ? Τόση ώρα ταξιδεύουμε και δεν έχεις πει κουβέντα. Πάω στοίχημα ότι θα ήθελες να γυρίσεις τη γλυκιά σου Λούση, ε! Ούτε τρικέρατη, άγριοι δεινόσαυροι δεν θα μπορούσαν να με πάνε σηκωτώ. Το εννοώ. Ήμουν έτοιμος να πέσω στην παγίδα και να μην ξαναβγω από εκεί. Τι? Ερωτική παγίδα? Μην τα αφήνεις να σε παίρνει από κάτω, Σλάγκαρτ. Συμβαίνει και στους καλύτερους του ισχυρού φίλου. Άκου. Σημασία έχει ότι το κατάλαβες εγκαίρως και την έκανες με ελαφρά πηδηματάκια. Ω, Σλάγκαρτ, πόσο χαίρομαι που είσαι πάλι κοντά μου. Μου έλειψε η ανυπόφορη αγένειά σου. Το φαντάστηκα. Βάλε φτερά τώρα. Και εδώ, σε αυτό το σταυροδρόμι, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε μεγάλη συγκέντρωση εχθρικών δυνάμεων. Είναι το κεντρικό σημείο ολόκληρης της περιοχής. Ευαγγελιοφόρος κακών ειδήσεων. Πιστεύω να εννοείς ότι έπαθε κάτι ο Σερσόν. Όχι, καλά είναι προς το παρόν τουλάχιστον. Μόλις έμαθα από τον ανιψιό μου μέσω του δικτύου ξωτικών ότι γίνονται κάποιες περίεργες κινητοποιήσεις στην επιφάνεια και ειδικά στις κορφές των βουνών, πάνω από τους δρόμους που οδηγούν στο μαγεμένο δάσος. Λοιπόν, εγώ προτείνω να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι και να συνεχίσουμε όπως σχεδιάσαμε. Πού πας, Ράκαλ? Περίεργο. Κάτι... Σλάγκαρτ, τι στην ευχή έπαθες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ησυχία. Δεν ακούγεται ούτε πουλί να τη τυβίζει. Λείπει. Πες σε όλους να σταματήσουν. Αμέσως, αρχηγέ. Ακίνητοι όλοι, μείνετε εκεί που είστε. Αχ.
Μα τι... Δεν βλέπω να έχουν και τόσο φιλικές διαθέσεις. Τι κάνουμε τώρα, σαν τέρατα είναι. Δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα την ψυχραιμία μας, Λάγκαρτ. Πήγαινε με στους τυρανόσαυρους, γρήγορα. Ακούστε κάτι. Είστε έτοιμοι για δράση. Μάλιστα. Θέλω να ισοπεδώσετε τα πάντα για να ξεπροβάλλουν όλοι από τις κρυψώνες τους. Μάλιστα. Ανανόμαστε το δυνάμιο του καλού. Θα συνθλίψουμε τις δυνάμεις του κακού. Θα συνθλίψουμε τις δυνάμεις του κακού. Για τον πρίγκιπα Ράκαλ, επίθεση! Ζήτω ο πρίγκιπας Ράκαλ! Ζήτω ο πρίγκιπας Ράκαλ! Ζήτω! Ζήτω ο πρίγκιπας Ράκαλ! Μπράβο, Σλάγκαρτ. Άλλη φορά όμως δεν θα ξανακουνηθείς αν δεν σου το πω εγώ. Διαβάζω τις σκέψεις σου. Το φαντάστηκα. Φύγε τώρα. Είδες, χάρη, με καθυστέρησες και άργησες τη μάχη. Εμπρός, φύγε τώρα, πολέμα! Θα πήγες περίφημα, συγχαρητήρια! Δεν είναι μόνο χρέος μου, αλλά και τιμή μου να σε προστατεύω. Ωραία, πάντα γκάζει τώρα! Λείπει, μην πας από εκεί. Έχω στήσει ένα έδρα. Ευχαριστώ, Ρόντα. Πώς να είναι άραγε τα πράγματα στα μέρη μου. Ελπίζω να είστε καλά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται ακριβώς σύμφωνα με τις διαταγές σας, υψηλότατε. Θα φροντίσω να διδαχθούν όλοι να χειρίζονται κάθε είδους όπλο.
Τι να κάνει, άραγε ο Σερσόν. Υψηλότητε, σας απασχολεί κάτι, μήπως? Η απουσία του Σέρσον είναι μεγάλο βάρος. Ο Σέρσουιν είναι πιστός και γενναίος, αλλά δεν έχει την τεχνική του Σέρσον. Ω, ελάτε τώρα, υψηλότητε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Σέρσον γενναιόψυχος είναι ένας τεμπέλης και μισός που χαζεύει όλη την ημέρα και κάνει εννοησίες με το ανεγκέφαλο σαλιγκάρι του. Δεν παρατηρήσατε ότι από τότε που έφυγε επικρατεί τάξη και ηρεμία, ε? Μπορείς να μας κάνεις τη χάρη να πάψεις να μιλάς φαρμακόγλωσσα? Ο Σέρσον είναι ο καλύτερος υπότης στον κόσμο. Είναι θαραλέος, έξυπνος και πολύ γοητευτικός. Α, σιγά, δεν έχει καθόλου τρόπους. Τι? Νομίζω ότι αυτή τη φορά το παράκανες. Πάρ' το πίσω τώρα αμέσως, αλλιώς θα σε κάνω βάτραχο. Ω, υψηλότατε, συγχωρήστε με, σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω πια τι λέω. Μπορείτε να με συγχωρήσετε, λυπάμαι πολύ. Ω, δεν πειράζει, ειλικρινά δεν πειράζει. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς και θυμάμαι τι γινόταν όταν ήμουν πιο νέος. Τι ακριβώς εννοεί? Για όλα αυτά, εκείνο το ανόητο παραμύθι με το βάτραχο που γίνεται πρίγκιπας. Είσαι πολύ ανόητη! Πώς το προσβάλλεις έτσι? Κοίτα τι έκανες. Ναι, αυτό ήταν το δράμα της παιδικής μου ηλικίας. Νομίζω ότι πρέπει να με είχε φιλήσει κάθε νεαρή κοπέλα στο παλάτι τότε. Τουλάχιστον βγήκε και κάτι καλό από αυτή την ιστορία, υψηλότατε. Και ποιος νέος δεν θέλει να αρέσει τα κορίτσια? Καλό, καλό είπες. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να το αποφύγω. Ακόμα νομίζω ότι έχω σημάδια. Σημάδια, ενδιαφέρον. Κονίσου, δεν βλέπω. Πολύ περίεργο αυτό που μας λέτε, υψηλότατε. Καμιά δεν έχει ακούσει για φιλιά που αφήνουν σημάδια. Ήταν ακριβώς τα φιλιά που άφησαν σημάδια. Αλλά ό,τι έγινε μετά. Και τι έγινε δηλαδή μετά τα φιλιά? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τίποτα μέχρι τώρα. Κανένα φιλί δεν με μεταμόρφωσε σε όμορφο πρίγκιπα. Κι αφού όλες εκείνες οι κοπέλες μου γύρισαν την πλάτη, καμιά δεν ήρθε να με ξαναφιλήσει δεύτερη φορά. Για αρκετό καιρό ντρεπόμουν τόσο πολύ που δεν μπορούσε κανείς να με πείσει να βγω από τη λίμνη. Α, τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Τι θέλω και να θυμάμαι τώρα. Είδες τι μ' ανάγκασες να κάνω? Εσύ φταίς για όλα. Δεν είσαι στα καλά σου. Ω, έλα τώρα. Αλλά ξέρω γιατί μιλάς έτσι για τον Σέρσον γενναιόψυχο. Επειδή δεν γύρισε ποτέ να σε κοιτάξει. Σαν δεν τρέπεσαι, σου αξίζει μια γερή κλωτσιά για να μάθεις. Α, ναι, σοβαρολογείς. Τώρα σε φοβήθηκα. Είναι κανείς εκεί μέσα? Α, δεν ξέρεις τι λες. Για ησυχία, παρακαλώ. Α, Μεγαλειότατε, ελπίζω η ψηλότητά σας να συγχωρήσει την ανεδιά μου, αλλά μπορείτε να μην φωνάσετε τόσο δυνατά. Τα τούνελ που σκάβουμε δεν είναι ακόμα έτοιμα και τρέμει η γη από τις φωνές. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο, τυφλοπόντικα, με συγχωρείς. Απλά αυτές οι τέσσερις ρουλουλούδες εκεί με το μπλα 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 τρελαίνουν μέχρι και βάταχο. Πώς πάνε τα πράγματα? Παρώ να πείσω την υψηλότητά σας να ρίξει μια ματιά. Θα ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα και το πλήρωμά μου. Πιστεύω ότι θα μείνετε ευχαριστημένος, μεγαλειότατε. Εκτός από την ενίσχυση κάποιων τούνελ, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Ευχαρίστως. Θα γλιτώσω και από τη φλιαρία τους. Ω, άντε πάλι τα ίδια. Είμαστε από παντού περικυκλωμένοι. Πρέπει να σκεφτώ κάτι αμέσως. Ναι, όπως έλεγα, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο.
Νομίζω ότι το βρήκα. Σλάγκαρτ, άκουσε με πολύ προσεκτικά. Είσαι ο πιο πιστός σύντροφος που θα μπορούσε να έχει ποτέ ένας υπότης. Και ο πιο εύστροφος. Θα σου αναθέσω μια πολύ σημαντική αποστολή. Είμαι έτοιμος για όλα, αρχηγέ μου. Μπράβο, πιστό μου, Άτι. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, πρέπει να τρέξεις έτσι όπως δεν έχεις τρέξει ποτέ στη ζωή σου. Και να πας στο παλάτι, να πεις στον πρίγκι παράκαλο ότι χρειαζόμαστε ενισχύσεις. Στάσου! Περίμενε να κατέβω πρώτα. Λοιπόν, βάλε τα δυνατά σου, Σλάγκαρτ. Ίσως να είναι γραφτό να μην ξανασυναντηθούμε ποτέ. Μάθε όμως πως παρά τα ανεδείξεις σπάσματά σου, είσαι το καλύτερο άτι στον κόσμο. Ω, Σερσόν, μη σκέφτεστε τόσο αρνητικά. Είμαι σίγουρος πως όλα καλά θα πάνε. Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο αισιόδοξος? Πώς είναι δυνατόν ένας γενναίος υπότης να πέφτει σε τέτοια κατάθλιψη? Δεν με γελούν τα αυτιά μου? Τολμάς να κάνεις κριτική στα πιο ευγενή πλάσματα που υπάρχουν στη γη? Παίρνω πίσω λοιπόν και εγώ αυτό που είπα ότι είσαι το καλύτερο άτι στον κόσμο. Το καλύτερο ήταν ένα λευκό άτι που το έλεγαν Σέντφαξ όταν ήμουν νέος. Πάνω σε αυτό έγινα πραγματικός υπότης. Είναι φοβερό πως οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων διαστρεβλώνονται στα γεράματα. Προφανώς κανένα άλογο δεν θα μπορούσε να είναι εισάξιο με σαλιγκάρι. Υψηλότατε, η παρέα των μηχανικών, υψηλότατε. Τέλεια. Τα συγχαρητήριά μου για το υπέροχο έργο σας, κύριοι. Η υποδειγματική αφοσίωσή σας δημιούργησε θαυμάσια τούνελ, όπως και πολλούς θαλάμους και αποθηκευτικούς χώρους για να τοποθετήσουμε σπόρους, φρούτα και όλων των ειδών της προμήθειας. Έτσι, οι κάτοικοι του μαγεμένου δάσους θα μπορέσουν να αντέξουν την πολιορκία που ίσως κρατήσει για πολύ καιρό. Λοιπόν, αγαπούλες μου, θέλω να φύγετε αμέσως και να πάτε να ειδοποιήσετε όλους τους υπηκόους μου να φέρουν εδώ τις προμήθειές τους. Αμέσως υψηλότατε. Πάμε, κορίτσια. Πάμε. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με τον Σερσόν γενναιόψυχο. Κάτι πρέπει να του συνέβη. Λες και άνοιξε γη και τον κατάπιε. Ανησυχώ πάρα πολύ. Όχι, δεν νομίζω ότι του συνέβη κάτι. Μίλα με τους συγγενείς σου, Τσάκα, τα ξωτικά. Αυτά σίγουρα θα τον βρουν όπου κι αν είναι. Α, φοβάμαι πως αυτή τη στιγμή είναι τελείως αδύνατον. Έχει ξεσπάσει φοβερή μάχη σε όλες τις υπόγειες περιοχές. Και ο Ζίζης λέει πως δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια για να δουν τι συμβαίνει εκεί πάνω. Συναγερμός, δεν βλέπω κανέναν. Τι ήταν αυτό? Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, ευγενείς κύριοι. Είμαι ο Σλάγκαρτ, γαστερόποδο τάξης Α και προσωπικό άτι του Σέρσον Γενεόψυχου. Σας φέρνω ένα επίγον μήνυμα. Δεχόμαστε ισχυρές επιθέσεις από όλα τα μέτωπα και έχουμε άμεση ανάγκη από ενισχύσεις. Ίσως να υπερβάλλει λίγο. Τα σαλιγκάρια έχουν αυτή την τάση. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Η κατάσταση είναι απελπιστική, κατάλαβες? Ακριβολογή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ας μη χάλουμε καιρό τότε. Πρέπει να συγκεντρώσουμε στρατό και να φύγουμε αμέσως. Εγώ μπορώ να φύγω τώρα με το Σλάγκαρτ. Είναι πολύ σβέλτος αφού έφτασε εδώ τόσο γρήγορα. Έτσι θα είμαι στο πλευρό του Σερσόν σε μηδέν χρόνο. Κι εγώ με τα αδέρφια μου μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Ωραία, πηγαίνετε λοιπόν, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η ειδική αποστολή σας είναι να προστατεύσετε το Σερσόν. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας οδηγήσει στο μαγεμένο δάσος. Φύγαμε. Θα έρθουμε κι εμείς μόλις μπορέσουμε. Oh.
Ω, πρίγκι παράκαλ, κρατήσου όσο πιο γερά μπορείς, γιατί τώρα θα δεις τι πραγματικά σημαίνει τέρμα τα αγκάζια. Φύγαμε! Να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν λιτώνετε με τίποτα. Έφτασε η στιγμή, καλή μου σύντροφοι. Πολεμήστε και πεθάνετε σαν ήρωες. Πάνω τους! Ο πρίγκιπας Δράκαλ! Ζήτω, πρίγκιπας Δράκαλ! Ζήτω! Πρίγκιπα Δράκαλ, είναι τιμή μου να πολεμώ στο πλάι σου, στο πεδίο της μάχης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν είμαστε αρκετοί για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα τέρατα. Είναι πολλοί ακόμη που πρέπει να ξεφορτωθούμε. Επίθεση! Σειρά μου. Έρχομαι! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Άρτεμις Αποστολοπούλου, Κώστας Δαρλάσης, Κωνσταντίνος Κακανάς, Μαρία Μπονίκου, Δημήτρης Φούτσης. Σκηνοθετική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Κακανάς. Ηχοληψία, Άγγελος Λιανός. Μιξάζ, Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.